Ω μουσουλμανική μειονότητα τη Δυτική Τράκη, η προσδοκία μα από τη νέα κυβέρνηση είναι να λάβει επίγοντα μέτρα για την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα για την ανεργία που προκάλεσε η μεγάλη οικονομική κρίση. Η μειονότητα που εδώ και χρόνια είχε μεγάλε δυσκολίε και προβλήματα στον οικονομικό τομέα με την κρίση των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα με την ολοένα και αυξανόμενη ανεργία. Λόγω του προβλήματο ανεργία που έχει φτάσει σε τρομακτικέ διαστάσει, αναγκάστηκαν πολλά άτομα και οικογένειε να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Ω και περιμένουμε από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα έκτακτη ανάγκη για την ανεργία. Εκτό από τα οικονομικά προβλήματα, η μουσουλμανική μειονότητα τη Δυτική Θράκη περιμένει λύσει στα πολλά και επί δεκαετίε άλλη τα προβλήματα που σχετίζονται με τα μειονοτικά δικαιώματα. Το δημοκρατικό άνοιγμα προ τη μειονότητα είναι χωρί αμφιβολία μια αναγκαιότητα για τη δημοκρατία τη χώρα μα. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την πεποίθησή μα πω το κυβερνών κόμμα που είχε μεγάλη υποστήριξη από του ψηφοφόρου τη μειονότητα θα δράσει αναλόγω με σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο που εγγυάται τα μειονοτικά δικαιώματα και θα έχει μια προσέγγιση με ειλικρίνεια στα δίκαια αιτήματα τη μειονότητα που εκφράζονται εδώ και χρόνια. Τα μειονοτικά προβλήματα όπω η εκπαίδευση, το θέμα τη μουφτεία, η άρνηση τη εθνική ταυτότητα, τη θρησκευτική ελευθερία, το άρθρο 19 του νόμου περί ηθαγένεια αντί να επιλύονται έχουν αυξηθεί. Ειδικά στον τομέα τη εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια οι αλλαγέ που γίνονται χωρί την αναγκαία διαβούλευση με τη μειονότητα και οι νόμοι που επιβάλλονται είναι κατά κύριο λόγο ένα σημαντικό πλήγμα για τα δικαιώματα τη μειονοτική εκπαίδευση που εγγυάται η συνθήκη τη Λοζάνη και οι άλλε διμερεί και διεθνεί συνθήκε απαιτήσει τη μουσουλμανική μειονότητα τη Δυτική Τράκη για τα δίκαια αιτήματά τη δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Ένα παράδειγμα για τα αιτήματα αυτά είναι η δημιουργία νηπιαγωγείων, στα οποία η διδασκαλία θα γίνεται στην τουρκική και ελληνική γλώσσα, μια και η εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία έχει γίνει πια υποχρεωτική. Το αίτημα αυτό, όπω και άλλα παρόμοια αιτήματα τη μειονότητα και του Κιέβ, δυστυχώ δεν είχαν καμία θετική ανταπόκριση. Εκτό από το ζήτημα τη εκπαίδευση, έχει τεθεί επανειλημμένα εκ μέρου τη μειονότητα το ζήτημα τη θρησκευτική ελευθερία. Και σε αυτό το ζήτημα, αντί να σημειωθεί μια θετική πρόοδο, οι ρυθμίσει που γίνονται τα τελευταία χρόνια Πλητούν τη θρησκευτική ελευθερία και συνείδηση. Επίση, οι πολιτικέ που αγνοούν τα δικαιώματα τη μειονότητα είναι σαφώ μια παρέμβαση στη θρησκευτική ελευθερία τη μουσουλμανική μειονότητα τη Δυτική Τράκη. Ω ΚΙΕΦ, θα θέλαμε να εκφράσουμε ότι περιμένουμε μια καλή και ειλικρινή προσέγγιση από τη νέα κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων τη μειονότητα. Η μεγαλύτερη προσδοκία μα είναι η κυβέρνηση, προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα αυτά, να προβεί σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με τη μειονότητα. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι νόμιε και δημοκρατικέ προσδοκίε τη μειονότητα δεν πρέπει να θυσιά εστιάζονται στι πιθανέ ακραίε αντιμειωνοτικέ απόψει και πολιτικέ που μπορεί να υπάρξουν στην κυβέρνηση τη Θέλουμε να εκφράσουμε την ελπίδα μα ότι δεν θα καθυστερήσει η θετική ανταπόκριση στα δίκαια και δημοκρατικά αιτήματα τη μειονότητα και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση στο δύσκολο έργο που ανέλαβε.